Δίνουμε βήμα και κάπως έτσι ξεκινάμε το τρίτο μέρος της εκπομπής μας σε ανθρώπους που καθημερινά καταβάλουν μια πολύ μεγάλη συγκινητική γιγαντία προσπάθεια προκειμένου να στηρίξουν και να σταθούν δίπλα σε μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Κοφών και Βαρύκων Ηρακλείου και μάλιστα αυτή την περίοδο πραγματοποιούν και μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση με τίτλο «Μαθαίνω τα επαγγέλματα, προστατεύω τον εαυτό μου». Και σήμερα οι αστυνομικοί του τμήματος της άμεσης δράσης βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του σχολείου προκειμένου βέβαια να αποτελέσουν τμήμα, μέρος και να συμμετέχουν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Πάμε στην κυρία Μιχαέλα Μακρογιαννάκη, η οποία ανήκει στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και είναι σχολική νοσηλεύτρια. Να σας καλησπέρισω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βέβαια, σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Σίγουρα η αλήθεια είναι πως μας έχετε συγκινήσει με την θέλησή σας, την προσπάθειά σας, τις δράσεις σας να σταθείτε δίπλα σε αυτά τα παιδιά, να μας βάλετε περισσότερο στο κλίμα, πραγματοποιείτε μια πρωτοποριακή δράση που έχει ως στόχο. Η προσπάθεια αυτή απλά να ξεκινήσω ότι είναι αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας του συνόλου των εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που βρισκόμαστε φέτος στο Ειδικό Δημοτικό Κοφών και Βαρύκων Ηρακλείου και μέσα από ένα σύνολο δράσεων που πραγματοποιούμε όλο αυτό το χρόνο, μιας και δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως η ειδική αγωγή έχει παραμείνει στη διαζώση, στη διδασκαλία όλο αυτόν τον καιρό. Είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους ιδιαίτερους μαθητές μας. Σήμερα λοιπόν είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στη σχολική μας μονάδα ομάδα του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, στα πλαίσια προγραμμάτων που αφορούν στο «Μαθαίνω τα επαγγέλματα και προστατεύω τον εαυτό μου». Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες αυτή τη στιγμή και με τον διοικητή, τον κύριο Γιώργο Πικράκη, έναν άνθρωπο, έναν αστυνομικό που έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν την ευαισθησία του μέσα από διάφορες δράσεις. Και σήμερα μου δίνεται και από την εκπομπή σας το βήμα να τον ευχαριστήσω, καθώς ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκλησή μας και με ιδιαίτερη θέρμη, υπομονή και ενθουσιασμό, τόσο ο ίδιος όσο και ο συνάδελφός του, κύριος Δελιούσης, ξενάγησαν τους μαθητές μας και στάθηκαν εκεί να απαντήσουν σε όλες τις απορίες. Αυτό είναι το πρόσωπο, αυτή είναι η ευαισθησία της ελληνικής αστυνομίας. Και αυτό είναι που θέλω να τονίσω, βέβαια. Ναι, ότι μέσα από αυτή τη δράση φαίνεται ξεκάθαρα ότι όταν υπάρχει η βούληση και η υπευθυνότητα, ακόμα και αν υπάρχουν εμπόδια, δεν είναι ανυπέρβλητα. Κάθε παιδί, η ασφάλεια είναι ένα δημόσιο αγαθό στο οποίο έχουν δικαίωμα όλοι ανεξαιρέτως. Γι' αυτό και καθένας μας, από όποιο μετερίζει και αν βρισκόμαστε, δεν θα πρέπει να κοφεύουμε, αλλά θα πρέπει να συναισθανθούμε, να αφουγκραστούμε τον καθημερινό αγώνα που δίνουν τα άτομα με αναπηρία για ισότιμους όρους ζωής και να σταθούμε έμπρακτα στο πλάι τους, διότι τα λόγια περισσεύουν. Ακριβώς, να αφουγκραστούμε λοιπόν τα θέλω και τις ανάγκες αυτών των παιδιών. Κάτι το οποίο πράττουν οι εκπαιδευτικοί. Η πολιτεία ακολουθεί από πίσω, προπορεύεται, είναι απούσα. Τουλάχιστον, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κατά την περίοδο της πανδημίας οι συνθήκες ιδιαίτερα στις δομές ειδικής αγωγής ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Δεν κλείσατε καθόλου, σωστά? Όχι, δεν κλείσαμε καθόλου. Οπότε, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης δεν μπορούσαν να τηρηθούν καν τα μέτρα ασφαλείας. Οπότε καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό τον καιρό. Μάλιστα. Οι απορίες των παιδιών, για πείτε μας για τη σημερινή ημέρα λίγο, πώς αντιμετώπισαν την όλη κατάσταση και την επαφή με το επάγγελμα του αστυνομικού. Η αλήθεια είναι ότι όλον αυτό τον καιρό που τρέχαμε δράσεις στο σχολείο και για την κυκλοφοριακή αγωγή και για τα επαγγέλματα, πολύ γρήγορα διαπιστώσαμε με τους συναδέλφους μου ότι το επάγγελμα του αστυνομικού ήταν ένας σημαντικός ενισχυτής και ένα θετικό ερέθισμα για τα παιδιά λόγω της στολής του περιπολικού του εξοπλισμού που έχουν. Οπότε
Σήμερα οι ίδιοι σε ρόλο αστυνομικού με καπέλα που είχαν κατασκευάσει, που είχαμε κατασκευάσει τις προηγούμενες μέρες, υποδέχτηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την ομάδα της άμεσης δράσης. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με το επόμενο στάδιο, τις επόμενες πρωτοβουλίες σας. Γνωρίζω πως δεν είστε στάσιμοι, έχετε πολλά στο μυαλό σας, δεν επαναπαύεστε, συνεχίζετε. Τι περιμένουμε? Αν και η αλήθεια είναι ότι τώρα βρισκόμαστε στη λήξη της σχολικής μας χρονιάς, προφανώς η δράση μας και η προσπάθειά μας για αυτά τα παιδιά συνεχίζουν, στο βαθμό βέβαια που κάθε ένα μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε παιδί και κάθε μαθητής είναι διαφορετικός, γι' αυτό και όλες μας οι δράσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε παιδιού, ώστε να αναδείξουμε τις δυνατότητές μας. Όταν, αν και εφόσον έχουμε την υγεία μας, συνεχίζουμε την πορεία μας ακάθεκτη σε ό,τι μας περιμένει και για την επόμενη σχολική χρονιά. Είναι παιδιά που θέλουν την αγάπη μας, θέλουν το βλέμμα μας να στραφεί πάνω τους. Είναι παιδιά με ξεχωριστές και δυναμικές ικανότητες. Συνηθίζω να λέω σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει στίγμα, σε καμία περίπτωση ταμπού, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγηθούν στο περιθώριο. Ίσες ευκαιρίες και εδώ είμαστε να το πετύχουμε. Οι δομές ειδικής αγωγής, και αυτός είναι και ο στόχος του σχολείου μας. Το σχολείο μας είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Όποιος επιθυμεί μπορεί να έρθει να μας γνωρίσει από κοντά. Γρήγορα θα καταλάβει ότι είμαστε ιδιαίτεροι και ξεχωριστοί. Και ικανοί μέσα από τις δράσεις μας να τους μαγέψουμε και να τους κάνουν να περάσουν όμορφα μαζί μας. Χαμογέλασαν τα παιδιά μέσα από αυτή την παρουσία και την επαφή τους με τους αστυνομικούς? Όχι απλά χαμογέλασαν. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ο κύριος Πικράκης με τον κύριο Δελιούση δεν μπορούσαν να φύγουν στο τέλος. Αυτό είναι, θα το επαναλάβω, έχει τη δική του αξία. Αυτό είναι το πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, φωτογραφία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ως εκπαιδευτικούς. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν.